το τελευταίο διάστημα γίνεται στη Βενεζουέλα μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική αναταραχή. Γίνονται μεγάλες φιλοκυβερνητικές και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Υπάρχουν ακόμα και νεκροί. Θα ήθελα να μας πεις τους λόγους αυτής της πολιτικής αναταραχής. La razón principal es que nosotros en Venezuela no contamos con una oposición que acepte el juego democrático plenamente. Ο λόγος της έντασης των τελευταίων ημερών της Βενεζουέλας είναι πολύ απλός. Όλα αυτά γίνονται γιατί στην Βενεζουέλα η αντιπολίτευση δεν εκτιμά και δεν συμμετέχει στο δημοκρατικό σύστημα. Το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα που ηγείται ο πρόεδρος Τσάβες μαζί με άλλα αλληλέγγυα κόμματα που έχουν ιδρύσει το μεγάλο πατριωτικό πόλο έχουν κερδίσει τις εκλογές, τις τελευταίες τέσσερις εκλογές που έχουν πραγματοποιηθεί σε 2 χρόνια στην Βενεζουέλα. Εμείς στην Βενεζουέλα δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους και όντως βάσει του εκλογικού δικαιώματος του ο Βενεζουελάνος ψήφισε και ανέδειξε νικητή το δικό μας το κόμμα. Οι τελευταίες εκλογές μας ανέδειξαν πάλι νικητές με μία διαφορά 11% από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Τώρα, τι γίνεται. Το κόμμα της αντιπολίτευσης πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας την βία θα μπορέσει να ανατρέψει ένα καθεστώς που είναι δημοκρατικά εκλεγμένο εδώ και που συνεχίζει ο λαός να το ψηφίζει εδώ και 15 χρόνια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια χαοτική κατάσταση έτσι ώστε να προκαλέσουν και να δικαιολογήσουν μια ενδεχόμενη επέμβαση από το εξωτερικό. Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα βασίζεται σε ένα σενάριο, όπως πολύ καλά έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο του Gene Sharp, σχετικά με το πώς μπορεί να ανατραπεί μία κυβέρνηση. Όμως θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της Μπολιβαριανής Επανάστασης ο βενεζουελάνικος λαός έχει ξυπνήσει, έχει συνείδηση πια και σίγουρα θα είναι με το μέρος μας και θα αποτρέψει αυτή την προσπάθεια πραξικοπήματος. Ναι, γίνεται μια προσπάθεια πραξικοπήματος από το εξωτερικό. Μας στεναχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεχόμαστε έναν πόλεμο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν φτάσει και στο σημείο να παραποιούν φωτογραφίες. Υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τολμώ να πω, εκατοντάδες φωτογραφίες που αποτυπώνουν αυτή την παραποίηση που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν. Υπάρχουν κάποιο ισπανικό κανάλι που χρησιμοποιεί φωτογραφίες από βίαιες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο και υποτίθεται ότι όλα αυτά διαδραματίζονται στη Βενεζουέλα από διαδηλώσεις στην Χιλή. Υπάρχουν φωτογραφίες που μας κατηγορούν για το κοινωνικό σύστημα και για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που εμείς εφαρμόσουμε και δεν ανταποκρίνονται φυσικά οι φωτογραφίες στην δική μας την χώρα. Μπορώ να σας πω χιλιάδες παραδείγματα φωτογραφιών, να σας τα φέρω για να δείτε τον πόλεμο που δέχεται η Βενεζουέλα όλη αυτή την περίοδο με αρχές γενομένες από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου και που μέχρι σήμερα συνεχίζονται. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η απόπειρα που η δεξιά αντιπολίτευση κάνει έχει προκαλέσει τον θάνατο 13 ανθρώπων, κάτι που μας στεναχωρεί ιδιαίτερα και μας θλίβει.
Και μπορώ να σας πω ότι εμείς θα νικήσουμε, θα μπορέσουμε να τους αποτρέψουμε, γιατί ο βενεζουελάνικος λαός πια έχει πολιτική συνείδηση και ξέρει τι συμβαίνει. Θα θέλαμε μια περιγραφή της κοινωνικοπολιτικής, οικονομικής, αν θέλεις, ακόμη και οικονομικής σύνθεσης ανταπολίτευσης. Δηλαδή, θα θέλαμε μια ακτινογραφία κοινωνικοπολιτικο-οικονομική των δυνάμεων της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Los líderes de la oposición, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι σχεδόν οι περισσότεροι εκπρόσωποι και υπερασπιστές της ολιγαρχικής αστικής τάξης. Ακόμα και τα επώνυμά τους, αν δείτε, θα καταλάβετε ότι προέρχονται από οικογένειες που είχαν την δύναμη από την εποχή της αποικιοκρατίας. Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που γίνονται σήμερα συμπίπτουν με τον οικονομικό πόλεμο που διεξάγει η ολιγαρχία εναντίον της κυβέρνησής μας, έναν πόλεμο οικονομικό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να νικήσουμε. Μας επιτίθενται στο εθνικό μας νόμισμα. Είναι όλα βάση του σεναρίου που είπα πριν. Ό,τι συνέβη στη Χιλή τα χρόνια του 70 επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά. Αυτοί οι εκπρόσωποι της ολιγαρχίας είναι υποκινούμενοι και χειραγωγηγούμενοι από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ισχυρίζεσαι και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, από ό,τι ξέρω, ισχυρίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν ένα σενάριο σαν τις πολύχρωμες επαναστάσεις, που έτσι ονομάζονται, πολύχρωμες επαναστάσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια ανατρέπουν μη αρεστές στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και των δυτικών κυβερνήσεις. Αυτό λες ότι παίζεται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα? Εφεκτιβαμέντε. Cualquier gobierno cuyas políticas. Ναι, όντως συμβαίνει. Οι αριστερές κυβερνήσεις μη αρεστές στα δυτικά, στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ανατρέπονται. Εμείς στη Βενεζουέλα μπορώ να σας πω ότι λόγω της προοδευτικής μας πολιτικής έχουμε σημειώσει προόδους σε πάρα πολλούς τομείς. Έχει πενταπλασιαστεί η συμμετοχή των παιδιών, η πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία, στην εκπαίδευση. Η ακραία φτώχεια από 60% που ήταν έχει πέσει στο 5,5%. Έχουμε κερδίσει την εθνική μας κυριαρχία όσον αφορά του φυσικού μας πλούτου. Αυτό που πιο πολύ ενδιαφέρει τις Ηνωμένες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά την Βενεζουέλα, είναι ότι η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Κατανοητή η προσπάθεια του υπεριαλισμού να παρέμβει στην Βενεζουέλα, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Υπαρκτά. Ο υπεριαλισμός δεν κάνει πράγματα τα οποία εκμεταλλεύεται μάλλον καταστάσεις οι οποίες είναι υπαρκτές, δεν δημιουργεί προβλήματα εκ του μηδενός. Θα πω το εξής δηλαδή. 15 χρόνια μετά την έναρξη της Μπολιβοριανής Επανάστασης στη Βενεζουέλα, υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία, υπάρχει φοβερά αρρυγμένο έγκλημα, πολύ υψηλή εγκληματικότητα. Αυτά τα προβλήματα γιατί δεν μπόρεσε μέχρι τώρα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να τα αντιμετωπίσει εδώ τα τελευταία 15 χρόνια? Διάβασα ένα νούμερο το οποίο είναι σοκαριστικό, ότι πέρσι 25.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους σε δολοφονίες. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Bueno, nosotros tenemos problemas, cualquier país del mundo tiene sus problemas. Ναι, υπάρχουν όντως προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μου, παντού, όλες οι χώρες έχουν προβλήματα. Για να σας πω κιόλας, εγώ πιστεύω ότι ο υπεριαλισμός δεν επιτίθεται μόνο σε χώρες που έχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, θέλω να ξεκινήσω με τη σειρά κάθε σημείο ξεχωριστά.
Όσον αφορά την ανεργία, θέλω να σας πω ότι στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει αυξημένο ποσοστό ανεργίας. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο 5,6%, και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει το 0. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ναι, υπάρχει πληθωρισμός, είναι όμως κάτι που οφείλεται στην ίδια υποδομή της οικονομίας. Θέλω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και πριν αναλάβει την κυβέρνηση ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες, τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση του πετρελαίου δεν πήγαιναν για να ενισχυθεί η οικονομία της χώρας και να μειωθεί η φτώχεια. Να σας πω, να σας υπενθυμίσω ότι το 1997 ο πληθωρισμός είχε αγγίξει το 100%. Οπότε υπάρχει μία μείωση. Ναι, είναι προτεραιότητα άμεση της κυβέρνησης Μαδούρο να καταπολεμήσει το φαινόμενο του υψηλού πληθωρισμού. Σε κάτι όμως βέβαια που συμβάνει και η αντιπολίτευση. Με τον οικονομικό πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον μας, με τον προτρέπει τους επιχειρηματίες να αυξήσουν την τιμή των προϊόντων και για να δημιουργήσουν μετά υψηλό πληθωρισμό. Το 2013 η κυβέρνησή μου κήρυξε το έτος αντιμετώπισης αυτής της οικονομικής επίθεσης που δεχόμαστε. Όσον αφορά την εγκληματικότητα, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Βόρειας Αμερικής θεωρούνται ως πιο εγκληματικές χώρες γενικότερα. Θέλω να σας πω ότι ενώ η Νοτιοαμερικανική Ήπειρο δεν είχε πολλούς πολέμους στην ιστορία της, παραδόξως έχουν σημειωθεί πολλές βίες, υπάρχουν πολλά κρούσματα βίας και εγκληματικότητας. Αυτό είναι κάτι παράδοξο που συμβαίνει. Στην λίστα των 50 πιο επικίνδυνων πόλεων του κόσμου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μόνο οι 4 δεν βρίσκονται στην Λατινική Αμερική και στην Βορειοαμερικανική Ήπειρο. Εμείς, η κυβέρνηση του Μαδούρο και όλα αυτά τα 15 χρόνια της μπολιβαριανής διαδικασίας, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε χτυπήσει, έχουμε επιτεθεί σε αυτό το φαινόμενο. Έχουμε ενισχύσει τα σώματα ασφαλείας, την εθνική αστυνομία, επίσης και μέσω των δημοτικών συμβουλίων δίνουμε τη μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα. Επίσης, πρέπει να αναφέρω ότι στις περιοχές που ενισχύσαμε την προστασία, την ασφάλεια, υπάρχει ετησίως μια μείωση του 11% των δολοφονιών. Pero el hecho de aprovechar una situación efectivamente complicada e incrementarla desde un punto de vista político es realmente escandaloso y los venezolanos lo saben. Δύο ερωτήσεις που αφορούν προβλήματα εσωτερικά της βολιβοριανής δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Το ερώτημα είναι το εξής. Ενώ η Βενεζουέλα είναι μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και μάλλον και σε φυσικό αέριο, παρόλα αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια, παρότι που ο Τσάβες από το 1998 είχε βάλει ότι με τα έσοδα του πετρελαίου θα αναψιόταν η εσωτερική αγορά
της Βενεζουέλας. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί η βενεζουελανή οικονομία να εξαρτάται πάρα πολύ από το πετρέλαιο, έχει τεράστιες εισαγωγές, δεν μπόρεσε να αναπτύξει μια εσωτερική οικονομική ζωή. Γιατί οφείλεται αυτό? Bueno, yo creo que la respuesta está dentro de la pregunta. Hay que entender lo complicado que es ser un país dependiente de una renta privada. Η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ερώτησή σας. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για όλες τις χώρες που εξαρτώνται από τα πετρελαιολογικά, από τα εισοδήματα του πετρελαίου. Κάτι που επίσης ξυπνάει και προκαλεί τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων να έχουν τον έλεγχο της δικής μας χώρα. Θέλω να σας πω ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η οικονομία μας βασιζόταν και στην παραγωγή κακάου. Τώρα αυτό έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πια. Όμως από όλες τις χώρες, τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, όντως η οικονομία δεν είναι τόσο, η εσωτερική οικονομία δεν είναι τόσο αναπτυγμένη, αν εξαιρέσουμε βέβαια μόνο το παράδειγμα της Νορβηγίας. Σήμερα τα εισοδήματα από το πετρέλαιο, το 70% του εισοδημάτων από το πετρέλαιο πάνε για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων υπέρ του λαού δηλαδή. Όμως πραγματικά προσπαθούμε να ενισχύσουμε την οικονομία μας, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων έχει ενισχυθεί, φυσικά αφού μειώθηκε η φτώχεια, ο κόσμος πεινάει, άρα θέλει να φάει περισσότερο και εμείς έχουμε ενισχύσει τη γεωργική παραγωγή. Επίσης έχουμε ενισχύσει τη βαριά βιομηχανία. Έχουμε κρατικοποιήσει εταιρείες εξόρυξης χρυσού, αλουμινίου, βοξίτη, που έχουμε πάρα πολλά αποθέματα. Επίσης, όσον αφορά την τεχνολογία και την πληροφορική, κατασκευάζουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόμα και στην τομέα του διαστήματος έχουμε προχωρήσει και φτιάχνουμε δικά μας προϊόντα. Όμως είναι κάτι που το παλεύουμε και είναι όμως μια διαδικασία που θέλει χρόνια, θέλει καιρό. Que producen aluminio, bauxita, acero. Hemos creado unas empresas de industria pesada para justamente poder progresivamente diversificar la economía. Pero es un trabajo que nos durará muchos años. Το δεύτερο ερώτημα που αφορά τις εσωτερικές αδυναμίες της Βολιβιανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας έχει να κάνει με τη διαφθορά. Δηλαδή υπάρχει πολλές αναφορές στον τύπο ότι η διαφθορά είναι πάρα πολύ μεγάλη στη Βενεζουέλα και όσον αφορά τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, αλλά ακόμα και στελέχη του ενιαίου σοσιαλιστικού κόμματος της Βενεζουέλας. Λένε δηλαδή ότι πολλοί τσαβίστες, πολλά στελέχη των τσαβίστας έχουν πλουτίσει αδικαιολόγητα. Τι απαντάτε σε αυτό το ζήτημα της διαφθοράς στη Βενεζουέλα? Bueno, usted sabe más que nadie que no hay que creer mucho lo que dice la prensa. En cuanto a la corrupción, el presidente Chávez y ahora más que nunca el presidente Maduro ha realmente tocado el tema. Γι' αυτό δεν πρέπει να πιστεύουμε όλα αυτά που γράφει και μεταδίδει ο τύπος. Η διαφορά στην Βενεζουέλα είναι ένα πρόβλημα που σήμερα αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής πολιτικής του Μαδούρο, η οποία ήταν και προτεραιότητα της Βολιβιανής κυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες.
Όμως η διαφορά, η διαφθορά υπάρχει από, τα, από πολύ παλιά στην Βενεζουέλα, από την πτώση της πρώτης δικτατορίας, από την πτώση της δικτατορίας έως και την άνοδο του Τσάβες στην εξουσία, δηλαδή από το 1958 έως και το 1998, και αυτό αποτυπώνεται και στο σύμφωνο που είχαν υπογράψει τα τρία κόμματα ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας που τότε ήταν δημοφιλής, και βάσει αυτής της συμφωνίας θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να εμποδίσουν να αναλάβει την εξουσία το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας. Όλα αυτά τα χρόνια από την πτώση της δικτατορίας έως και το 1998 η τέταρτη δημοκρατία που εμείς ονομάζουμε, οι ψήφοι εξαγοράζονταν, δίνονταν δουλειές σε όσους ψήφιζαν υπέρ των υπέρ συγκεκριμένων κομμάτων. Για να σας δώσω να καταλάβετε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι της κυβέρνησης δούλευαν στα λιμάνια. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται. Δίνουμε έναν αγώνα ενάντια της διαφθοράς. Σήμερα δικάζονται όχι μόνο αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα διαφθοράς, δεν δικάζονται μόνο αυτοί που ανήκουν στην αντιπολίτευση, αλλά ακόμα και αν είναι του κυβερνούντος κόμματος. Παραδείγματος χάρη με τον δήμαρχο της πόλης Βαλένσια. Υπάρχει η κυβέρνηση του Μαδούρο, συνεχίζει το έργο της κυβέρνησης του Τσάβες και καταπολεμά την διαφθορά από τη ρίζα της. Είναι και αυτό βέβαια μια διαδικασία που θα πάρει πάρα πολύ, θα πάρει καιρό, χρειάζεται καιρό, χρειάζεται αγώνα για να το εξαλείψουμε. Heredado del puntofijismo, de la idiosincrasia política de nuestro país. Esto es también es un proceso que durará años. Es decir, cambiar las mentalidades. Ya se ha hecho bastante al respecto, pero falta mucho. Y nosotros estamos atacando este problema de frente, denunciando todos los casos de corrupción. Μετά το θάνατο του Τσάβες και την οριακή νίκη του Μαδούρο στις εκλογές του Απριλίου του 2013, η αντιπολίτευση αναθάρισε. Αλλά έγιναν πρόσφατα εκλογές, στα τέλη του 2013, το Δεκέμβριο του 2013, οι δημοτικές εκλογές, όπου το ενίο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας κέρδισε την πλειοψηφία των Δήμων. Θα ήθελα να μου πεις, παρά τα 15 χρόνια, γιατί εξακολουθεί το κόμμα, το ενίο Σοσιαλιστικό Κόμμα, να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στον κόσμο? Ποια είναι τα επιτεύγματα που κάνουν τον κόσμο να εξακολουθεί να τον πιστεύεται? Esta respuesta necesitaría horas para responder. Χρειάζομαι ώρες για να μπορέσω να σας πω τα επιτεύγματα που έχουν και τις προόδους που έχουν συντελεστεί στην Βενεζουέλα τα τελευταία 15 χρόνια. Το σύνταγμά μας, το σύνταγμα που έγινε το 1999 και είναι από τα πιο προοδευτικά συντάγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Όσον αφορά για την εκπαίδευση, ανέφερα και πριν κάποια ποσοστά. Να σας πω επίσης ότι και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η χώρα μας έχει από τις περισσότερες εγγραφές σε πανεπιστήμιο στον κόσμο. Όσον αφορά τις ανισότητες και όπως και σύμφωνα με μελέτες της UNESCO έχουν εξαλειφθεί οι κοινωνικές ανισότητες. Σήμερα η Βενεζουέλα είναι μια χώρα με τις λιγότερα κοινωνικά ανισότητες στον κόσμο. Τα λένε και μελέτες και ο δείκτης Gini και οι μελέτες των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, και του οργανισμού ΣΕΠΑΛ, των χωρών της Λατινικής Αμερικής.
Επίσης, και αν ρίξετε μια ματιά στο λατινοβαρόμετρο, που υπάρχει και που ετησίως η χώρα της Χιλής εκπονεί και δημοσιεύει, θα δείτε ότι οι Βενεζουελάνοι, ο λαός της Βενεζουέλας, είναι αυτός που, ο λαός που έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή του. Μέσα σε 2 λεπτά είναι πραγματικά δύσκολο να αναφέρω όλα αυτά που έχουν συμβεί κατά τα 15 χρόνια της Μπολιβαριανής Επανάστασης. Να σας πω ξανά για την ανεργία, όπως σας είπα, είναι στο, κυμαίνεται στο 5,6%, για την ακραία φτώχεια που από 60% έχει φτάσει το 5,5%, κάτι που δεν νομίζω ότι σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου έχει καταφέρει να γίνει. Y este el despertar de las conciencias políticas en nuestro país. Y eso es gracias al comandante Chávez. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε στη Λατινική Αμερική αριστερές κυβερνήσεις, οι οποίες μοιάζουν, έμοιαζαν τουλάχιστον, να έχουν αλλάξει το τοπίο στη Λατινική Αμερική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδιναν και ελπίδες στην παγκόσμια αριστερά για την αναγέννηση των σοσιαλιστικών ιδεών. Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει πολιτική αναταραχή και στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και στη Βενεζουέλα, η οποία είναι υπεύθυνη άλλωστε του κύματος αριστερών κυβερνήσεων στην Λατινική Αμερική. Η χώρα δηλαδή που τις προκάλεσε η Βενεζουέλα είναι αυτή τη στιγμή σε πολιτική αναστάτωση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε μία αντιστροφή του αριστερού ρεύματος στη Λατινική Αμερική. Cuando tú hablas de que en América Latina, αυτό που συνέβη στην Λατινική Αμερική από το 1998 με την άνοδο του Ούγκο Τσάβε στην εξουσία, με τον Σίλβα, τον Κορέα, τον Ορτέγα, ή το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις αριστερές, ότι υπήρχαν, αναδείχθησαν κυβερνήσεις της αριστεράς, άλλαξε το γεωπολιτικό χάρτη του κόσμου, ήταν ένα γεγονός τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας, ύστερα από την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Εμείς, ενώ όταν όλος ο κόσμος οικοδομούσε και εφάρμοζε νεοφιλελεύθερες συνταγές, δείξαμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Ένας δρόμος που τώρα τον διασχίζουμε, τον διανύουμε, ένας δρόμος που μας οδηγεί στον σοσιαλισμό. Τώρα είμαστε όλοι μαζί, δεν είναι όπως παλιότερα που η Κούβα αποτελούσε το φάρο μες στο σκοτάδι και ήταν μόνη της. Έχουμε διεκδικήσει την εθνική μας κυριαρχία, την ανεξαρτησία μας. Το γεγονός ότι τον Ιανουάριο η ΣΕΛΑΚ, οι χώρες δηλαδή της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Καραϊβικής συνεδρίασαν στην Κούβα, ήταν ένα γεγονός που ανέδειξε και επιβεβαίωσε την ενότητα των χωρών της περιοχής, της περιοχής της Νοτιοαμερικανικής Ηπείρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όλα τα τελευταία χρόνια είχαν στρέψει το βλέμμα τους σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη, στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή, και τώρα προσπαθούν ξανά, έχουν αρχίσει να στρέφουν τα βλέμματά τους και πάλι για άλλη μια φορά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όμως αυτή τη φορά δεν θα περάσει. Αυτή τη φορά οι λαοί έχουν ξυπνήσει, έχουν αποκτήσει συνήθιση και παρόλες τις αναταραχές που έχουν δημιουργηθεί και παρόλο τις επιθέσεις που δεχόμαστε, θα τα καταφέρουμε και θα συνεχίσουμε τον δρόμο που έχουμε χαράξει από την
από την εμφάνιση του Χο Τσάβες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είμαστε πια ενωμένοι, έχουμε πετύχει κοινωνική ανάπτυξη, έχουμε καταφέρει να είμαστε ανεξάρτητοι και εθνικά κυρίαρχοι. Δεν υπάρχει αντιστροφή. Υπάρχει μόνο ο δρόμος που συνεχίζουμε. Yo no creo en un retroceso de la izquierda en el continente. Yo creo que hay una ofensiva de la derecha, pero que la izquierda se mantiene firme. Εκ μέρους του Left.gr, της δημοσιογραφικής του ομάδας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ελπίζουμε η Βολιβοριανή Επανάσταση στη Βενεζουέλα να βαθύνει για το καλό όχι μόνο της Βενεζουέλας, αλλά και όλης της αριστεράς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bueno. Muchas gracias a ti. Un gran saludo. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου, αλλά και το μήνυμα της φιλίας προς τον ελληνικό λαό, γιατί υπάρχουν αισθήματα φιλίας μεταξύ του βενεζουελάνικου και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Simplemente quisiera agregar y invitar a la... Θα ήθελα τη ευκαιρία να προσκαλέσω, να απευθύνω μια πρόσκληση για την εκδήλωση που θα κάνουμε στις 5 Μαρτίου στο Συνειδριακό Κέντρο της Νέας Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακήμ 4, στις 7 η ώρα το βράδυ, προκειμένου να τιμήσουμε την κληρονομιά που άφησε στον κόσμο ο κομμαντάντε Ούγκο Τσάβες, καθώς στις 5 Μαρτίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του. Στις 19 ώρες, στην sala de conferencia de la alcaldía de Νέα Ιωνία.